Συνάν μου επιτρέπεις, έχουμε μια πληροφορία η οποία έρχεται μέσα από τα δικαστήρια και μας λένε ότι μόλις πριν από λίγο είπε η Έφη στην Ιωάννα, την κοίταξε στα μάτια και της είπε «Εσύ ξέρεις καλά γιατί σου πέταξε τον βιτριόλι». Μάλιστα. Μάλιστα, θα μας το επιβεβαιώσει και ο Δημήτρης Δαμιανός. Αυτό είναι σοβαρό πάντως, είναι σοβαρή πληροφορία. Είναι ένα επεισόδιο τώρα σε εξέλιξη Δημήτρη, μεταξύ του αδερφού της. Επιβεβαιώνεις την πληροφορία της Άριας, γιατί η Άρια έχει και εκείνη τους δικούς της ανθρώπους μέσα. Εσύ είσαι εκεί, ότι συνέβη κάτι τέτοιο? Να σας πω τι έγινε. Υπήρξε πράγματι μία ένταση μέσα στο δικαστήριο την ώρα που κατέθεται η Ιωάννα και δεχόταν ερωτήσεις από τον κύριο Λίτρα. Η ερώτηση συγκεκριμένα που της έγινε είναι αν η κατηγορούμενη της έχει απευθύνει το λόγο ή της έχει ζητήσει συγγνώμη έστω στην πορεία. Δύο λεπτά έγινε αυτό. Αυτό έγινε πριν δύο λεπτά, λέει. Ενδεχομένως να μην έχουν ενημερωθεί αρμόδιοι. Ναι, έχω ακριβώς τα λόγια τι είπε μέσα στην αίθουσα. Γιατί ο Δημήτρης μας είναι έξω. Ναι, οπότε να το πούμε λίγο για να το βοηθήσουμε λίγο, γιατί είναι καλωδιωμένος και πιθανόν να μην γνωρίζει τι γίνεται μέσα ο Δημήτρης. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη στο θύμα και στην οικογένειά του, παρότι ξέρω ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Γύρισε τότε στην Ιωάννα και της είπε: «Ιωάννα, όμως εσύ γνωρίζεις πολύ καλύτερα από τον καθένα γιατί στο έκανα αυτό. Διαβεβαιώνω το δικαστήριό σας ότι θα προβώ σε όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις στην απολογία μου». Αυτό είναι τώρα διάλογος βόμβα. Είναι βόμβα. Γιατί είναι βόμβα? Να σας πω, γιατί μας προειδεάζει. Όπως, συγγνώμη, για να. Έλα, Δημήτρη. Ναι, Δημήτρη, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα, να σας πω ότι η υπεράσπιση μου, όπως πληροφορούμε, δεν έκανε καμία ερώτηση στην Ιωάννα. Οι δικηγόροι της κατηγορουμένης δηλαδή είπαν στο δικαστήριο ότι δεν θα κάνουν καμία ερώτηση και κατόπιν αυτού μόλις πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα έληξε η κατάθεση της Ιωάννας. Δημήτρη, σε αποδεσμεύουμε προς το παρόν να πω, για να τρέξεις λίγο αυτό που συζητάμε, σε παρακαλώ, και να ξανασυνδεθούμε. Γιατί αυτό δεν το προσπερνάς έτσι. Ζήνα να πω. Δηλώνει κατηγορουμένη μέσα στα δικαστήρια με το ύφος που δήλωσε ότι σου ζητάω συγγνώμη, αλλά παιδιά, θα προβώ σε αποκαλύψεις. Να πω και κάτι, θα μου επιτρέψετε. Δεν το είπε από τη θέση που καθόταν ως κατηγορούμενη, αλλά ανέβηκε ενώπιον του δικαστηρίου, κατόπιν αιτήματος των συνηγόρων της, κατά το άρθρο 333 του ποινικού κώδικα της δικονομίας. Να ξεκαθαρίσουμε, για βέβαια, να ξεκαθαρίσει τη ότι θέση. Αυτό δεν δικαιολογεί την επίθεση με τον Πιτριώλη. Δηλαδή, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε, να αλλά είναι σαφές. Όχι, ό,τι και ότι να έχει συμβεί, γιατί το έκανα. Ό,τι και να έχει συμβεί, για οποιοδήποτε λόγο και αν το έκανε, προφανώς και δεν θα έπρεπε να κάνει. Να πούμε ότι αυτή η στάση, αυτή η στάση εξόργησε και τον αδερφό της Ιωάννας, ο οποίος επιτέθηκε φραστικά στην κατηγορούμενη. Βλέπετε, και πώς θα κάνουμε ρεπορτάζ.